Η πρώτη μου υλοποίηση ήταν ίσως η πιο σημαντική για μένα στη ζωή μου, γιατί αφορούσε το, αφορά το παιδί μου. Το παιδί μου πήγαινε σχολείο τότε και πάθαινε κρίση πανικού. Είχα στείλει μήνυμα στην Κορίνα και πήγαμε τότε στην αρχή και κάναμε μία μέθοδο. Την κάναμε μαζί, τη συγνώση υλοποίησης. Για να σταματήσει η κόρη μου να παθαίνει κρίση πανικού. Το παιδί μου είναι εδώ και 4 χρόνια τώρα χωρίς να παθαίνει κρίση πανικού. Δηλαδή έχει θεραπευτεί πλήρως, πάμε στο 5ο έτος. Μέσα στην μια άλλη μου υλοποίηση μεγάλη ήταν... είχα ανοίξει μόλις εστιατόριο λίγο πριν την πανδημία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα είχα και μέσα στην πανδημία... Κατάφερα και έφτασε το εστιατόριό μου μέσα στα 20 καλύτερα σε όλη την περιοχή, ανάμεσα στα 125.000 μαγαζιά, είχε φτάσει στο νούμερο μέσα στα 20 καλύτερα. Και μέσα στην πανδημία που νιώταν ούτε φίλο, κατάφερα και πούλησα και το εστιατόριό μου. Αυτές είναι πολύ μεγάλες υλοποίησεις, δεν είναι απλά πράγματα. Από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου, έχω αλλάξει εγώ, έχει αλλάξει η νοοτροπία μου, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα της μεθόδου, υλοποιώ συνέχεια και είμαι σε πάρα πολύ καλή φάση, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έχω λύσει απορίες που είχα στη ζωή μου, έχω βρει τις απαντήσεις. Γενικά... είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αυτό θα ήθελα να σε καλά, Χρήστα.